θα καίει στη γη του Νείλου. Μια αρχαία μυρωδιά θα μας μεθά στον τροπικό ποστάσε του καρκίνου. Μέσα σου θα γεννιέται μια θεά. Μάγιο καπνό θα εφάνεις το χρησμό σου για να μου δώσεις όταν θα ζητώ να πω ιεροφάντης στο ναό σου, να σ' ερμηνεύσω και να ερμηνευτώ. Στην αγορά του Αλγαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια. Τέσσερις εγώ θα δώσω, θα πληρώσω όσο όσο, να μου κάνουν μία μελανιά, να μου κάνουν μία μελανιά. Αγοράσω στο Καρνάκ μπακυριά, με καλλιτέχνες θα τα πιούμε ή θα γεννείς. Τις νύχτες θα σου κάνω τα χατήρια, όσα ποτέ σου δε σου έκανε κανείς. Θα με πήγει στην οάση της Τίβας, θα είσαι ο διαμαντένιος ουρανός. Θα γυρίσει βασίλη σαν τη Σίβας κι εγώ ένας μαγεμένος φαραώς. Στην αγορά του Αλγαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια. Τέσσερις εγώ θα δώσω, θα πληρώσω όσο όσο, να μου κάνουν μία μελανιά, να μου κάνουν μία μελανιά. Στην αγορά του Αλγαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια. Τέσσερις εγώ θα δώσω, θα πληρώσω όσο όσο, να μου κάνουν μία μελανιά, να μου κάνουν μία μελανιά. Να πω χορευτικά στην αγορά του. Έτσι, έτσι, δυναμικά. Νίκολας Πηχίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο αγαπημένος μου Νίκολας Πηχίας. Έχω να πω ότι μέσα από αυτό το παιχνίδι απέκτησα ένα φίλο. Πολλούς φίλους δηλαδή, αλλά ο Νίκολας είναι ένας από αυτούς. Χαίρομαι, το ίδιο ισχύει και για μένα. Εννοείται. Και σε ευχαριστώ που είσαι εδώ στις τελευταίες μας εκπομπές, παρέα μας, να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο του Πόσα Ξέρεις. Τι να πω, ήταν μεγάλη χαρά όταν έπαιξε το τηλέφωνο μου και είδα Άντρη Καραντώνη. Αμέσως με χαρά να πάρω πίσω, να κανονίσουμε αυτή την παρουσία. Τέτοιους καλλιτέχνες με ήθος σπάνια βρίσκουμε και δεν είναι μόνο η φωνή, είναι ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Εντάξει, αυτό το λέτε εσείς. Το λέμε όλοι. Όλη η παραγωγή. Δεν έχει κανένας παράπονο και όλοι σε αγαπάμε. Να συνεχίσεις έτσι όπως είσαι ταπεινός και με αυτό το ήθος. Χαίρομαι, Άντρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μας πεις που σε απολαμβάνουμε, αν και το έχει μάθει ο κόσμος. Ασμάτιον, θα το πω εγώ, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Ακριβώς, Παρασκευή και Σάββατο. Η παρεούλα μας, η γνωστή, Φίλιππος Χτενάς, Ανίτα Κωνσταντίνου, Ανδρέας Έκτορας, Μιχάλης Λεβέντης και Αντριανέλα Νικολάου. Μέχρι πότε θα πάρει το σχήμα? Ελπίζουμε να πάμε μέχρι τον Ιούλιο. Μάλιστα, μέχρι τώρα, Ιούλιο. Ναι, μέχρι τώρα πάμε πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Ο κόσμος ανταποκρίνεται πολύ. Εντάξει. Εσύ με ποιο καλλιτέχνη θα ήθελες να συνεργαστείς έτσι πολύ, το έχεις μέσα σου? Αγαπημένος καλλιτέχνης. Μ' αρέσουν πιο πολύ οι έντεχνοι καλλιτέχνες. Θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ με τον Ορφέα Πιερίδη, που μου αρέσει πάρα πολύ, με το Θαλασσινό. Μάλιστα. Αυτούς έχω έτσι, ξέρεις, σιγά σιγά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα μου. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε να γνωρίσουμε τους παίχτες μας για τη σημερινή μας καθοριστική, κρίσιμη θα έλεγα, εκπομπή. Η Τροϊκανή είναι μαζί μας, η Θύρα Δήμητρα. Θερμό χειροκρότημα. Θα κάνω αρχή με τη Θύρα Δήμητρα. Καλωσορίσατε, παιδιά μου, και σήμερα. Γεια σας και πάλι. Στην εκπομπή μας. Καλή
Επανάσταση. Επανάσταση. Κάνεις επανάσταση που βρίσκεσαι μαζί μας. Για μένα τότε θα είναι ανάσταση. Να κάνουμε. Να θυμηθώ κυπριακό λαό να κάνουμε επανάσταση. Ναι, λίγο δύσκολο. Γιατί ο κυπριακό λαό δεν κάνει επανάσταση. Στον καναπέ. Κάθεται στον καναπέ, βολεμένο εκεί. Την επανάσταση δεν την έχει στο λεξιλόγιο. Θα έπρεπε όμως. Η Δήμητρα Μακρυγιάννη και ο Γιώργος μας, καλωσορίσατε και σήμερα στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκαμε. Δήμητρα, όμως απολαμβάνουμε στο show και αυλαβές κάθε Τρίτη. Με βασανίζει και ο Λουίς, όχι εμένα δηλαδή, εντάξει. Πώς καλαντέχει, δεν ξέρω. Όχι, περνά πάρα πολύ ωραία. Show και αυλαβές κάθε Τρίτη ώρα 11 στο Σίγμα. Πολύ ωραία. Και στην εκπομπή σου, στο social media show μας με τον Μάρκο, κάθε Σάββατο Αγέρα 2. Μαθαίνουμε ωραία για την τεχνολογία, για τα social media και επίσης περνάμε πανέμορφα. Μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα στην εκπομπή σας, έχω να πω. Εννοείται, γιατί δεν είναι. Καινοτόμα πράγματα. Ναι, δεν υπάρχει τέτοια εκπομπή στην Κύπρο και νομίζω ότι κάτι παίρνουμε από αυτή. Μπράβο. Θες να στείλεις ένα μήνυμα στο Λουίδρα που δεν είναι εδώ και οι δύο έχετε την ευκαιρία να πείτε ό,τι θέλετε. Ό,τι θα τον διαλύσω. Κακά κυρίως. Θα τον διαλύσω. Διαλύσει. Ναι. Εσύ Γιώργο μου. Επειδή να τον διαλύσετε να πάρει πολλές μέρες. Πάμε βοηθήσεις. Είναι και αυτό ένα θέμα. Εσύ Γιώργο μου και θα το αφιερώσεις κάτι. Να του αφιερώσω την νίκη μας, τίποτε άλλο. Εγώ έχω να το αφιερώσω. Καταλάβει ότι δεν τον έχουμε να Εγώ έχω να το αφιερώσω ένα βάψιμο. Α, για να του κάνεις ένα, ναι, ένα βράδυ που θα πάει έξω. Όχι, στο μακιγιάζ, το μακιγιάζ, ξέρει. Ένα από αυτά που μου έχει κάνει. Λοιπόν, καλή επιτυχία σας εύχομαι. Τροϊκανή μου, καλησπέρα. Ο Βαγγέλης, ο Παντελής και ο Δημήτρης. Ποια είναι η μεγαλύτερη ζαβολιά που έχετε κάνει και ποιος είναι ο πιο ζαβολιάρης από τους τρεις? Δύσκολη ερώτηση. Δεν έχει η αλφα βήτα γάμου. Όχι, δεν έχει, Βαγγέλη μου. Μπορείς να βάλεις εσύ. Το δέλτα. Yeah. Το δέλτα, μάλιστα. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί, ναι. Ομόφωνα. Πόσα χρόνια είστε φίλοι? 15-10. Από μικρά παιδιά δηλαδή. Από δημοτικό. Από το δημοτικό. Πολύ ωραίο να βλέπουμε φιλίες να κρατάνε από το δημοτικό. Έχω και εγώ τρεις φίλους από το δημοτικό και χαίρομαι που τους έχω δίπλα μου. Πάλε κάτω. Λοιπόν, καλή επιτυχία ευχόμαστε στους παίχτες μας, στους τροϊκανούς μας. Για να δούμε αν θα καταφέρετε σήμερα να συγκεντρώσετε υψηλές βαθμολογίες για να είστε στον τελικό 116 βαθμούς στην προηγούμενη εκπομπή. Για να δούμε στη σημερινή εκπομπή πώς θα τα πάνε οι ομάδες μας. Κρίνεται το αποτέλεσμα, κρίνονται οι δύο υποψήφοι για τον τελικό μας που θα διεκδικήσουν τις 3.000 ευρώ μετρητά, που είναι μια προσφορά της Γαλήνης Production και την ευχαριστούμε. Αριθμό. Το 10. Το 10. Φύρα Δήμητρα. Το 5. Το 5. Το 10 και το 5 είναι αριθμοί που επιλέγουν οι ομάδες μας. Το 1, άρα η Φύρα Δήμητρα παίρνει την προτεραιότητα. Αν απαντήσει, τι σημαίνει η λέξη πολύπαθος? Αυτός που έχει πάθει πολλά στη ζωή του, που του έχουν συμβεί διάφορες άσχημες καταστάσεις. Πάρα πολύ σωστά. 10 βαθμοί πάνε σε εσάς. Αυτός που έπαθε πολλά βάσανα στη ζωή του. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με τους Τροϊκανούς και τη Θύρα Δήμητρα. Το τηλεπαιχνίδι στηρίζουν οι εταιρείες Relia Trading με τα καλλιντικά Elemis, Fitomer και LCN. Η εταιρεία Panmare με τις ηλεκτρικές συσκευές Palson. Η εταιρεία Elite Appliances με τις ηλεκτρικές συσκευές Scholtes, Hotpoint και Rowa. Οι υπεραγορές Ιωαννίδης. Λαχταριστές προσφορές από μας για σας και απογειώστε κάθε σας συνταγή. Η καλή μέρα ξεκινά με φλόρα 33% πιο φθηνά. Νοστιμιά σε κάθε πιάτο σας με πελαργός και γνώρ μέχρι και 41% φθηνότερα. Απολαύστε ποιότητα Hellmann's μαγιονέζα και Hellmann's μουστάρδα 37% πιο φθηνά. Μπεσέλ Προάκτιβ 30% φθηνότερα και οι στερόλες του θα ρίξουν τη χοληστερίνη σας. Από μας για σας ψωνίζεις και οικονομάς. Φιλαδέλφια Light. Με λιγότερες από 50 θερμίδες αναμερίδα μπορείς να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου Φιλαδέλφια κάθε στιγμή της ημέρας. Φιλαδέλφια. Αγάπησε τη ζωή. Είναι νόστιμη. Και δοκίμασε ολόκληρη την ποικιλία γεύσεων Φιλαδέλφια. Αυτή την Πέμπτη στις 10.30 θα είμαι στο τετ-α-τετ με τον Τάσο Τρίφωνος στο Ρίκερα. Δεν είμαι αργόσκολος αυτή τη στιγμή. Μπορώ να πω ότι είμαι περισσότερο απασχολημένος.
Νιώθω όπως το λιοντάρι στο κλουβί που μακάρι, λέω, να είχα μίαν εκπομπή. Αν το βράδυ είναι μπροστά στη κουτιά της τηλεόρασης, δεν ακούσουμε ένα σκάνδαλο, σημαίνει ότι δεν έχουμε ικανοποιηθεί. Η διαπλοκή σε αυτών των τόπων είναι τεράστια. Βρωμάει. Τα ντζάκια μας καταστρέφουν από το 1960 μέχρι τώρα. Μα ήμουν ο μόνος δημοσιογράφος που ήρθα σε σύγκρουση με όλες τις κυβερνήσεις. Ενδιαφέρει με πολιτική και θα ασχολούμαι. Αλλά με τον τρόπο που νομίζω εγώ ότι θα είναι πιο αποδοτική. Εγώ ποτέ μου δεν είχα ζητήσει να φύγει η Εμιλία. Εγώ την ήθελα. Είχα κάποια διαφορετική προσέγγιση. Της το είπα και της ιδίας. Απολογήθηκα πρώτα στα παιδιά μου. Δεν χάρηκα ότι είχα παιδιά. Εγώ ήμουν ερωτευμένος με τον Ρίκ. Ο Γιάννης Καρεκλάς στο Τέτα Τέτ στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη. Την εκπομπή σας προσφέρει η Alpha Bank. Αλφα Ευελιξία. Προθεσμιακή κατάθεση 6 ή 12 μηνών που σας δίνει τη δυνατότητα για μέχρι και 2 αναλήψεις χωρίς καμία χρέωση. Αν χρειαστεί. Από την Alpha Bank. Έλα σου λέω. Ρωτήσανε τη Λευτεριά. Τη Λευτεριά ρωτήσανε ποιας μάνας είναι γένα. Είπε πως την εγέννησε το κριτικό το αίμα. Για κριτικό το εντάκι. Άμα κι ήθελα μόνο μια στιγμή στη θάλασσα να μοιάσω. Να μπορώ να ολόκληρη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήστε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Διευρύνονται και ευαθύνονται οι σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου. Η τριμερή πύλη συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Προσοριοθέτηση ΑΟΣ μετά την τριμερή. Προτεραιότητα στους συμφωνημένους τομείς και βάσεις για συνεργασία σε τομείς πολιτικής, οικονομίας, εμπορίου, πολιτισμού και ενέργειας. Κυκλοφοριακό χάος προκάλεσαν τα πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας κατά τη διέλευση της πομπής με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Δεν χρειάζονται πλέον εγκύτριες δυνάμεις, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας. Έντονες αντιδράσεις διεθνώς για την εκτέλεση των θανατοποιημητών στην Ινδονησία. Συγκλονιστικό, νεαρός ανασύρθηκε ζωντανός από τα ερείπια του φωνικού σεισμού στο Νεπάλ μετά από 82 ώρες. Απόψε στις 8. Ευχαριστούμε τους δωροθέτες μας. Η Φύρα Δήμητρα και η Τροϊκανή διεκδικούν μια θέση για το μεγάλο μας τελικό και τις 3.000 ευρώ με τριτά. Ξεκινάμε με τη Φύρα Δήμητρα που έχει πάρει την προτεραιότητα με τη λέξη Πολύπα. Λοιπόν, τι σημαίνει η λέξη κάρωση ή κάρωση? Α, καλοσύνη, β, μελαγχολία, γ, ασθένεια των καροτίδων ή δ, υπνηλία. Τι είναι η κάρωση? Κάτι μου λέει ότι είναι ή το β ή το δ. Φύρα Δήμητρα, τι είναι η κάρωση? 10 δεύτερα. Το δέλτα. Το δέλτα. Το δέλτα, η πνηλία, λέει η Δήμητρά μας. Και είστε σωστοί. Μπράβο, σας βρήκατε πολύ δυναμικά στο παιχνίδι μας. Καταβαράθρωση ή καταβαράθρωση? Απότομη χαράδρα, επιτυχία, γάμα, ολοκληρωτική καταστροφή ή δέλτα, ίδρυση, θεμελίωση. Τι είναι η καταβαράθρωση? Είναι το γάμα. Ολοκληρωτική καταστροφή. Ολοκληρωτική καταστροφή και ελπίζουμε να μην την πάθετε. Αλλά είστε σωστοί, δεν παθαίνετε τίποτα εσείς. Ιντελικέντσια. Α, η διανοούμενη. Β, διαφάνεια. Γ, αντιπολίτευση. Η δέλτα, συντροφικότητα. Η ιντελικέντσια. Ιντελικέντσια. Τελικά, το αποκύψε. Μακαρόνια είναι εσύ, άρα είναι. 10 δεύτερα στη διάθεσή σας. Να το αφήγω πάνω σου, πάνω. Πάνω σου, Δήμητρά μου. 5 δεύτερα. Γρήγορα, γρήγορα, μια απάντηση. Το Β. Το Β. Διαφάνεια, η ομάδα μας, λαθασμένη απάντηση όμως. Τροϊκανή μας, τι σημαίνει intelligentsia? Intelligent είναι ο έξυπνος, αλλά το Α. Και δεν είναι απλά intelligent ο Βαγγέλης μας, θα λέγαμε θα είναι κάτι παραπάνω από intelligent, διανοούμενος. Μπράβο λοιπόν στους τροϊκανούς μας. Και μένουμε σε εσάς. Τι σημαίνει η λέξη Κασιδιάρης? Η Τροϊκανή ενάντια στον Κασιδιάρη. Σας λέει κάτι, εμένα μου λέει πολλά. Για να δούμε. Σιδεράς, φαλακρός, βρωμερός ή αντάρτης? Τι είναι ο Κασιδιάρης? Επειδή είναι πολύ ο φαλακρός, το ξέρω, είναι το βίντεο. Φαλακρός, σωστή απάντηση. Είναι ο φαλακρός ο Κασιδιάρης. Μπράβο στην ομάδα μας.
Το ξέρατε το Κασιδιάρης είναι ο Φαλακρός? Και εγώ τώρα το μαθαίνω. Το ξέρατε. Λοιπόν, πήρα Δήμητρά μου, τι σημαίνει η λέξη ανανύφω? Α, ανακτώτησε στήσεις μου. Β, κρυφακού. Γ, σχεδιάζω. Η δέλτα, αήφω το σώμα μου. Ανανύφω λοιπόν. Το α ανακτώτησε στήσεις μου και είστε πάρα πολύ σωστά. Τι σημαίνει, από πού προέρχεται μάλλον η λέξη βερίκοκο? Από το ιταλικό βέρισμο, από το γαλλικό βερίφ, από το αγγλικό very good ή από το λατινικό πρέκοξ? Από πού προέρχεται η λέξη βερίκοκο? Ρίκοκο, ρίκοκο. Ρίκο, ρίκο, ρίκο. Για να δούμε. 5 δεύτερα. Το γάμα. Το γάμα η ομάδα μας από το αγγλικό very good. Δεν είναι από το αγγλικό very good. Η θύρα Δήμητρα τι λέει? Το γάμα. Το γάμα γιατί είμαι σίγουρος. 10 δεύτερα στη διάθεσή σας. Από τα ιταλικά, τα γαλλικά ή τα λατινικά προέρχεται το βερίκοκο? Όχι, το γαλλικό ή το ιταλικό. Γρήγορα, 5-3. Το δέλτα. Το δέλτα από το λατινικό ρέκοξ και είναι φυσικά από το λατινικό. Και πάμε στον γλωσσολόγο μας να μας πει γιατί η λέξη βερίκοκο προέρχεται από τα λατινικά και τη λέξη πρέκοξ. Θα δούμε σήμερα τα σχετικά με το βερίκοκο, το γνωστό στην Κύπρο με την ονομασία χρυσόμηλο. Στην Ελλάδα, όπως και στην Κύπρο, χρησιμοποιείται και ο τύπος καϊσί. Η λέξη βερίκοκο προέρχεται από τον τύπο πρεκόκιον, που με τη σειρά του προέρχεται από το λατινικό πρέκοξ, που κυριολεκτικά σήμαινε πρώιμο ροδάκινο. Η γραφή με δύο κάπα που είναι λανθασμένη προέρχεται από λάθος σύνδεση της λέξης με τον κόκο. Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται στις ευρωπαϊκές γλώσσες για το βερίκοκο προέρχονται από την ελληνική μέσω της αραβικής. Apricot στα αγγλικά, apricot στα γαλλικά, από το αραβικό alfarkouk που προέρχεται από το ελληνικό πρεκόκιον. Γνωστή και η φράση «θα σου δείξω τι εστί βερίκοκο» ως απειλή. Ευχαριστούμε τον γλωσσολόγο μας. Μάθαμε γιατί η λέξη βερίκοκο προέρχεται από τα λατινικά. Και πάμε να δούμε πρώτη συνολική βαθμολογία των ομάδων μας. 38 βαθμούς προηγείται η θύρα Δήμητρα. Μπράβο σας. Ενώ η τροϊκανή μας είναι στους 28 βαθμούς. Σας χωρίζουν οι 10 βαθμοί του τροχού. Λοιπόν, δεύτερη ενότητα, θύρα Δήμητρα. Σε ποιο ναό γινόταν η στέψη των Λουζινιανών βασιλιάδων κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας? Άγιο Λάζαρο Λάρνακας, Αβαΐο του Πελαπάης, Αγία Σοφία Λευκοσίας ή Άγιο Νικολάου Μοχώστου? Σε ποιο ναό γινόταν η στέψη των Λουζινιανών βασιλιάδων κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας? Το Β. Αβαΐο του Πελαπάης, λέει η ομάδα μας. Δεν είναι όμως το Αβαΐο του Πελαπάης. Πού είναι? Να πούμε το Γ. Είσαι σίγουρος? Όχι. Το γάμα Αγία Σοφία Λευκοσίας δεν είναι στην Αγία Σοφία Λευκοσίας. Σε ποιο ναό γινόταν η στέψη των Λουζινιανών βασιλιάδων κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας? Το ΑΕΟ. Το Α, Άγιο Λάζαρο Λάρνακα, η ομάδα μας. Οι τέσσερις βαθμοί πάνε στους τροϊκανούς μας, τον Άγιο Νικόλαο Μοχώστου. Συνεχίζουμε με τη γεωγραφία μας και τους τροϊκανούς. Σε ποια περιοχή παρατηρείται το μοναδικό φαινόμενο της παλήρειας του Ευρύπου? Μεσολόγγι, Χαλκιδική, Χαλκίδα ή Πάτρα? Σε ποια περιοχή παρατηρείται το μοναδικό φαινόμενο της παλήρειας του Ευρύπου? Να πούμε την αγαπημένη μας Χαλκίδα. Την αγαπημένη του Χαλκίδα, μας λέει η τροϊκανή μας, και είστε σωστοί. Έχεις πάει στη Χαλκίδα? Όχι, Σαντορίνη. Σαντορίνη, μάλιστα. Είπες την αγαπημένη μας και λέω κι εγώ. Θα έχεις πάει. Και ο Υπουργείο κατήχε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής όταν του ανατέθηκε η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης το 1955. Υπουργείο Άμυνας, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Παιδείας. Και ο Υπουργείο κατήχε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Λέμε το Β, το Υπουργείο Εξωτερικών. Υπουργείο Εξωτερικών, λέει η θύρα Δήμητρα, όμως δεν είναι σωστό. Τροϊκανοί γνωρίζουν και ο Υπουργείο κατήχε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Είναι το γάμμα. Όταν το ανατέθηκε η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης το 1955, μας λέει το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, και είστε φυσικά σωστοί, το Υπουργείο Δημοσίων Έργων κατήχε. Προς τιμή ποιου αρχαίου θεού γίνονταν στην Αθήνα τα Λίνεα? Για τον Δία, για τον Απόλλωνα, τον Ποσειδώνα ή τον Διόνυσο? Όταν έπαιζα θέατρο, είχα ένα ρόλο. Έπαιζες και θέατρο, είναι αυτό γυμναστή. Τεχνικών, και είχαμε τους 12 θεούς του Ολύμπου κλπ. Είχα το ρόλο του Διόνυσου. Α, μάλιστα, γι' αυτό επιλέγεις το Διόνυσο. Yep.
Και είσαι φυσικά άξιος για τον ρόλο αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μας μετά το τέλος και της δεύτερης μας ενότητας. 60 ολόκληρους βαθμούς για τους Τροϊκανούς κάνουν την ανατροπή. Μπράβο σας, τα πήγατε εξαιρετικά. Πήρα Δήμητρα στους 38 βαθμούς. Δεν είναι μεγάλη διαφορά που χωρίζει τις ομάδες μας. Για να δούμε όμως αν στο τέλος καταφέρουν να συγκεντρώσουν ψηλές βαθμολογίες για να διεκδικήσουν τη θέση στο μεγάλο μας τελικό. Παροιμίες και φράσεις των ελληνικών, των αρχαίων και των λατινικών. Όταν διαβαίνει γέφυρα, ξεπέζευε. Α. Μην κουράζεσαι υπερβολικά. Β. Μην βιάζεσαι να ολοκληρώσεις τα σχέδιά σου. Γ. Όταν περάσεις μεγάλη αρρώστια να ξεκουράζεσαι. Ή Δ. Όταν επιχειρήσεις κάτι επικίνδυνο, βάδιζε προσεκτικά. Όταν διαβαίνεις γέφυρα, ξεπέζευε. Τι σημαίνει? Με ένα στόμα, το μια φωνή. Το Β. Μην βιάζεσαι να ολοκληρώσεις τα σχέδιά σου. Δεν είναι σωστό όμως. Όταν διαβαίνεις γέφυρα, ξεπέζευε. Μην κουράζεσαι υπερβολικά. Όταν περάσεις μεγάλη αρρώστια και να ξεκουράζεσαι ή όταν επιχειρείς κάτι επικίνδυνο, βάδιζε προσεκτικά. Τι σημαίνει αυτό? Όταν διαβαίνεις γέφυρα, ξεπέζευε το... Το δέλτα. Όταν επιχειρείς κάτι επικίνδυνο, βάδιζε προσεκτικά. Και εσείς μια φορά προσεκτικά πάλι. Μπράβο σας. Μένουμε σε εσάς. Τα κάνω γυαλιά καρφιά. Καθαρίζω τα πάντα. Αντιδροφωνάζοντας, καταστρέφω τα πάντα ή βρίσκω την καλύτερη λύση. Πανεύκολο, τι λέτε, θέλω να ακούσω τη φωνή του Βαγγέλη. Βαγγέλη. Το γάμα. Το γάμα, καταστρέφω τα πάντα. Και είναι σωστή η απάντησή σας. Εξευωνήμων. Αλφα, από καλή οικογένεια. Από αυτούς που έχουν καλή φήμη. Από αριστερά ή με ωραία ονομασία. Εξευωνήμων, λοιπόν. Φράση των αρχαίων ελληνικών. Τι να σημαίνει άραγε? Καλό το βήτα. Συμφωνούμε. Πάντα. Μπορείς να αντισταθείς, Δήμητρα. Από αυτούς που έχουν καλή φήμη, λανθασμένη απάντηση όμως. Τροϊκανή, εξευωνήμων, από καλή οικογένεια, από αριστερά ή με ωραία ονομασία. Από αριστερά. Από αριστερά. Από αριστερά, μας λέει η ομάδα μας. Και θα σας πούμε ότι είναι σωστή η απάντησή σας. Από αριστερά σημαίνει εξευωνήμων. Μένουμε σε εσάς και τα λατινικά μας. Dura lex lex. Άδικος νόμος δεν είναι νόμος. Η πολιτεία στηρίζεται στον νόμο. Σκληρός νόμος αλλά νόμος. Κάθε νόμος στηρίζεται σε άλλο νόμο. Οι Τροϊκανοί στηρίζονται στο Βαγγέλη σε αυτή την απάντηση. Θα το αφιερώσω στην αδερφή μου που είναι νομική. Οπότε είναι το γάμμα. Σκληρός νόμος αλλά είναι νόμος. Σκληρός νόμος αλλά είναι νόμος. Και είστε και σε αυτή την απάντηση σωστή. Θερμό χειροκρότημα στις ομάδες μας. Γιατί τελείωσε και η τρίτη μας ενότητα. Πάμε να δούμε βαθμολογία. 96 βαθμούς για τους Τροϊκανούς μας. Ψηλή βαθμολογία, έχουμε ακόμα 2 ενότητες. Θύρα Δήμητρα στους 38 βαθμούς. Πάμε να τραγουδήσουμε, μαέστρο μου. Επιλέγεις δύσκολα κομμάτια τώρα που είμαστε στους ημιτελικούς? Όχι, απλά θέλουμε και την τελευταία λεπτομέρεια να στους στίχους να τους βρίσκουν οι παίχτες. Και το τελευταίο και δεν μπορεί να το δεχτεί το σύστημα, γι' αυτό το δίνουμε λάθος. Θέλουμε ακριβείς απαντήσεις. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε για τη Θύρα Δήμητρα. Γνωρίζουμε, Θύρα Δήμητρα. Καλή ήταν τούτο. Όχι, το δεν θέλω έλεγχο, ότι κάνω και που πάω. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Είναι το μένα παράπονο το κομμάτι μας και πάμε να τραγουδήσουμε τον στίχο. Να τι θέλα κάτι να σου πω. Οπα. Και στο τραπέζι σου θα έρθω. Τι μας έχεις πει? Ήθελα κάτι να σου πω. Να σε καλησπερίσω. Πάλι κάτι του λες, αλλά αυτή είναι σωστή απάντηση. Δεν νομίζω να παίζεις τέτοια τραγουδιά στο ραδιόφωνο, Δήμητρά μου. Όχι. Δεν το γνωρίζει η ομάδα μας, μαέστρο μου. Εγώ επειδή ακούω μόνο Δήμητρά, δεν το άκουσα. Γι' αυτό, μπράβο. Τροϊκανοί μου, τι έχουμε για εσάς?
γνωρίζουν, κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν ήμουν αλήτη, σωστή απάντηση. Πάμε να τραγουδήσουμε. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με τα νες εσύ. Εγώ δεν ήμουν ξενύχτης, δεν ήμουν κακό παιδί. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κανές εσύ. Εγώ δεν ήμουν ξενύχτης, ήμουν καλό παιδί. Και είστε πολύ καλά παιδιά, μπράβο σας. Το παίζει ντροπαλός ο Βαγγέλης, δεν απαντάς τις ερωτήσεις που τις γνωρίζει. Και πάντα στο τραγούδι δίνει τα αρέσκα του. Μπράβο ρε Βαγγέλη μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε συνολική βαθμολογία των ομάδων μας. 116 βαθμούς για τους Τροϊκανούς. Ξεπεράσατε τους βαθμούς που πήρατε στην ακριβώς τόσα, 116, και έχετε ακόμα μια ενότητα. Η Θήνα Δήμητρα στους 38 βαθμούς. Για να δούμε όμως, 70 βαθμούς μπορεί να συγκεντρώσει η τελευταία μας ενότητα. Μαέστρο μου, και έχουν γράψει τα κομμάτια. Είναι δύο ζευέκικα. Με ένα παράπονο, είναι το κομμάτι του Νίκου Γκάτσου σε στίχους και μουσική Δήμου Μούτσι. Μανώλης Μητσιάς πρώτη εκτέλεση, Γρηγόρης Πιθικότσης επίσης το τραγούδισε, Δολάρας, ο Τσέρτος, ο Μπάμπης, ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, το 69 κυκλοφόρησε, έτσι. Μάλιστα. Και το «Εγώ δεν ήμουν αλήτης», το 1986 κυκλοφόρησε, από τον Τάκη μου Σαφίρη σύνθεση και στίχο. Και Δημήτρη Κοντολάζο, πρώτη εκτέλεση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, μαέστρο μου, και πάμε να γυρίσουμε τον τροχό μας για να πάμε στην τελευταία μας ενότητα και να δούμε τι βαθμολογία θα συγκεντρώσουν σήμερα η Τροϊκανή και η Θήρα Δήμητρα. Τροϊκανή μου. Το 10. Το 10 το καλό. Η τύχη σε σένα. Το... Κάνε την επανάστασή σου. Το 3 λέει ο Γιώργος μας. Για να δούμε τι θα φέρει ο τροχός μας. Το 10 το καλό. Μπράβο στους Τροϊκανούς. Θέλουμε να μας πείτε ποια πτηνά επισκέπτονται κάθε χρόνο τις αλικές της Λάρνακα. Ζήσετε και από τη Λάρνακα. Απαράδεκτη να μην το γνωρίζετε. Τα φλαμίνγκο. Τα φλαμίνγκο φυσικά. 10 βαθμοί πάνε σε σας και η προτεραιότητα. Πάμε αμέσως στο σχόλιο της ημέρας και επανερχόμαστε εδώ με αγωνία για να τελειώσουμε το παιχνίδι μας, για να δούμε αν οι ομάδες μας θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν ψηλές βαθμολογίες. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την λέξη δορυφόρος. Η κυριολεκτική σημασία της λέξης δορυφόρος είναι σύνοδος οπλισμένος με δόρυ, σωματοφύλακας. Ετυμολογείται από τη λέξη δόρυ και φόρος από το ρήμα φέρο, όπου το μεν δόρυ προέρχεται από την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα ντρέου, δηλαδή ξύλο, το δε φέρο από την επίσης Ινδοευρωπαϊκή ρίζα φέρ, που θα πει φέρνο. Κατά τους κλασικούς χρόνους η σημασία επεκτείνεται και σε άλλους τομείς. Μεταφορικά δηλώνει κάθε συνοδό ή το βουβό πρόσωπο σε μια θεατρική παράσταση, άλλος και δορυφόρημα, έχει όμως και άλλες αποχρώσεις. Από τους ελληνιστικούς χρόνους, όπως φαίνεται σε κείμενα του Πλούταρχου, Αρέσκοντα της Φιλοσόφης, του Πτολεμαίου Τετράβιβλος και του Σέξου του Εμπειρικού προς Μαθηματικούς, η λέξη αρχίζει να αποκτά την αστρονομική της σημασία, η οποία ολοκληρώνεται κατά τους νεότερους χρόνους μέσω της λατινικής αντίστοιχης σατελές από τον αστρονόμο Κέπλερ, που την χρησιμοποιεί με την σημερινή έννοια του δορυφόρου ενός πλανήτη. Από την χρήση αυτού του όρου, satellite στην αγγλική, με μεταφραστικό δάνειο επανήλθε και ο όρος στην ελληνική. Στην σημερινή εποχή χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει εκτός των άλλων και τα γλυπτά ανδρών με δόρυ, όπως ο πολύ γνωστός μας δορυφόρος του Πολυκλήτου. Ευχαριστούμε τον γλωσσολόγο μας για το σχόλιο της ημέρας. Χρήσιμο. Τροϊκανή με 126 βαθμούς, Θήρα Δήμητρα στους 38 βαθμούς. Για να δούμε πώς θα τα πάνε οι ομάδες μας σε αυτή την τελευταία ενότητα. Οι Τροϊκανοί πήραν την προτεραιότητα με τα Φλαμίνγκο. Και ψάχνουν να μας πείτε τις 5 δημοφιλέστερες απαντήσεις για τη λέξη εργαλεία κοπής. Τσεκούρι. Τσεκούρι. Μάλιστα, τσεκούρι. Πριόνι. Πριόνι. Κοπή. Κοπίδι. Κοπίδι. Κοπίδι, ρε. Κοπίδι. Εργαλεία κοπής. Σβανά. 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 Δέκα δεύτερα. Σβανά. Σβανά. Ναι, βάζω σβανά. Σιγουρή, σβανά. Και μία τελευταία, έχετε 5 δεύτερα γρήγορα. Μισίνα.
Μισίνα. Τσεκούρι, Πριόνι, Κοπίδη, Βανά και Μισίνα ήταν οι απαντήσει τη ομάδα μα. Πάμε να δούμε πώ τα πήγατε. Και έχετε βρει λοιπόν δύο. Το τσεκούρι και το πριόνι. Δεν μα έχετε πει το μαχαίρι, το ψαλίδι, τα πιο δημοφιλέστερα και το κλαδευτήρι. Μα έχετε πει το κοπίδι, το σβανά και τη μισίνα. Το μαχαίρι τουλάχιστον περίμενα να μα το πείτε. Δεν πειράζει. Πάμε να γυρίσουμε στη θύρα Δήμητρα και ψάχνουμε από εσάς να μας πείτε τις 5 δημοφιλέστερες απαντήσεις για κρουστά μουσικά όργανα. Drums. Drums. Κρουστά είναι το πιο. Τουμπερλέκι. 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 Άρα, πες εσύ. Ταμπούρλο. Ταμπούρλο. Τύμπανο, δεν ξέρω. Κρουστά μουσικά όργανα. Τα τύμπανα. Τα τύμπανα μπορούμε να τα πούμε. Τα τύμπανα είναι τα drums. Ναι, άλλο. Ξυλόφωνο. Ξυλόφωνο. Και ένα τελευταίο μαέστρος μας βλέπει και τέλος χρόνου. Μαέστρο, ποια μουσικά όργανα θα έλεγες εσύ εδώ, κρουστά. Δώσαν το μαδίσκι, τρίγωνο. Μαράκες, δέφι, μάλιστα. Για να δούμε. Καλά τα πήγατε, για να δούμε πώς τα πήγατε όμως. Τύμπανο και τουμπερλέκι, δύο δημοφιλέστερες απαντήσεις. Μπράβο σας, τον τέφι, τις μαράκες και τις καστανιέτες δεν μας έχετε πει. Απίστευσε ότι είναι ο Κυπρέος καστανιέτες. Βεβαίως είπε. Τις είπε και ο μαέστρος, είδες. Εσύ είσαι εντάξει. Συγκεκριμένος. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι βαθμολογίες έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν απόψε οι ομάδες μας και ποια είναι η νικήτριά μας. 142 βαθμούς για τους Τροϊκανούς, ψηλή βαθμολογία σας, μπράβο. Ναι. Θύρα Δήμητρα στους 84 βαθμούς. Τίποτα δεν έχει κριθεί. Όχι. Θα προσθεθούν στο τέλος οι βαθμολογίες και θα δούμε ποιες δύο ομάδες θα καταφέρουν να είναι στον μεγάλο μας τελικό και να διεκδικήσουν τις 3.000 ευρώ μετρητά. Πάμε να καλέσουμε τον Νικόλα μας για να κλείσουμε την απόψινή βραδιά. Νικολή μου, πέρασε στο πιάνο. Τι θα πούμε? Θα πούμε το «Αν μ' αγαπάς» του Δήμου Αναστασιάδη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Το ξέρω. Πάμε. Αν μ' αγαπάς, μείνε κοντά μου. Όσα κι αν έρθουν, να είσαι πάντα εδώ. Αν μ' αγαπάς, γίνε ο στίχος σ' ένα τραγούδι που γράψαμε κι οι δυο. Έλα πάρε με καρδιά μου ως εκεί που πας, να σου στρώνω χίλια αστέρια για να περπατάς. Χάρισε μου ένα κόσμο μόναχα για μας, κι εγώ ό,τι θέλεις δίνω για να μ' αγαπάς. Αν μ' αγαπάς, δώσ' μου ένα δρόμο να το βαδίζω με σένα αγκαλιά. Αν μ' αγαπάς, γίνε ζωή μου, όσο θα ρίχνει το σώμα μου σκιά. Έλα πάρε με καρδιά μου ως εκεί που πας, να σου στρώνω χίλια αστέρια για να περπατάς. Χάρισε μου ένα κόσμο μονάχα για μας, κι εγώ ό,τι θέλεις δίνω για να μ' αγαπάς. Κι εγώ ό,τι θέλεις δίνω για να μ' αγαπάς. Μπράβο σας, μπράβο και στους δύο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν απόψε μαζί μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τις ομάδες μας, Θύρα Δήμητρα και Τροϊκανή. Θερμό χειροκρότημα για σας.
Είναι καταπληκτική, είναι εξαιρετική. Είμαστε στο πόσα ξέρεις, είμαστε στους ημιτελικούς για να δούμε ποιες ομάδες θα καταφέρουν να βρεθούν στο μεγάλο τελικό και να διεκδικήσουν τις 3.000 ευρώ μετρητά. Αύριο και πάλι μαζί εδώ στο Ρικένα στις 7:20. Γεια σας!